πήρα την πρώτη την πόλη μα. Πώ είστε, Δημό. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, εδώ. Διαβάζω. Το πήγε εφημερίδα. Γεια σου, Πέτρο. Κάνεις καλά. Να τα πούμε εδώ. Κάντε λίγο τόπο να κάτσεις. Χαίρομαι που βλέπω την Ζαχαρούλα εδώ πέρα. Μπροστά, μπροστά. Του Ιατρικού Συλλόγου, είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Καλά είστε. Ήθελα να μιλήσουμε. Ξέρω πως ενδιαφέρεστε πολύ για την υγεία. Θα μιλήσουμε για τα προβλήματα που έχει το νησί σε σχέση με την υποστελέχωση του νοσοκομείου του νομού. Το νησί. Δεν έχει οφθαλμίατρο, δεν έχει ορειλά, δεν έχει... Δηλαδή, αναγκάζονται εδώ πέρα, αναγκάζονται, και είναι μόνο λίγα, αναγκάζονται οι σαμιώτες να παίρνουν το πλοίο, να παίρνουν το αεροπλάνο, να πολλαπλά τα έξοδα, να πηγαίνουν να κάνουν τις απλές πράξεις στην Αθήνα ή κάπου αλλού όπου έχουν... Προφανώς δεν υπάρχει και μεταφορικό σου δύναμο το οποίο να αποδίνεται στην ώρα του. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Πας με δικιά σου πρωτοβουλία, δεν σου δίνει. Είναι δυστυχόρατα. Δεν πιστεύω. Πρόβλημα υπάρχει με τις διακομιδές. Εγώ να καταλάβω θέλω να πάω στην Αθήνα τη Δευτέρα και πληρώνω 250 ευρώ να πάω και να έρθω την Ολυμπιακή. Το, αυτό, το χειρότερο συμβαίνει και με τα καράβια. Και σε προέκταση αυτό που λένε τα κύριοι, πρέπει να σας πω ότι επειδή αυτά συμβαίνουν στο νοσοκομείο, κάνουν αφέμαξη από το κέντρο υγείας το δικό μας, εδώ τον Καρποβάσο, και καταλαβαίνετε ότι και αυτό υποστελεχώνεται. Τα περιφερειακά ιατρία δεν είναι στελεχωμένα. Έχουμε δηλαδή μια έλλειψη προσωπικού σημαντική. Τα εισιτήρια, όπως σας είπα, είναι στο Θεό. Δεν μπαίνουν. Το ισοδύναμο, το μεταφορικό ισοδύναμο δεν μπαίνει στην ώρα του, ενώ κανονικά την ώρα που θα έβγαινε στο εισιτήριο και την άλλη μέρα θα έπρεπε να μπει το ανάγκη. Η υποχρηματοδότηση των Δήμων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταλάβετε εδώ, ζούμε μόνο με τα ανταποδοτικά τέλη. Και αν μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ΣΑΜΟ, η οποία από ό,τι ξέρετε δεν έχουμε μάθει να κλεβόμαστε, είμαστε το σημείο στο χάρτη και να δαχτεί. Το οποίο δέχτηκε ένα πολλαπλό πλήγμα πολιτικής προστασίας. Το μεγαλύτερο θέμα είναι το δημογραφικό. Αυτό είναι κλειδί σχεδόν για τα πάντα. Το νησί συνεχίζει να αδειάζει. Θα έλεγα πλέον ότι δεν μιλάμε για αιμορραγία, μιλάμε για κατάρρευση. Υπάρχει ζήτηση από επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες για δουλειά. Οι νέοι μας έχουν φύγει και δεν φεύγουν πλέον μόνο οι νέοι που σπουδάζουν. Φεύγουν νέοι που ξέρουν ή δεν ξέρουν τέχνη. Παλιότερα έμενα. Το κλειδί είναι αυτό. Υπάρχει πεσχεμένο ως τίτλο το μεγάλο σχέδιο που είχαμε ζητήσει τότε οι Δήμοι και η Περιφέρεια ήταν το σχέδιο ανάταξης της ΣΑΜΟ, που δεν ήταν απλά 10 επιδοτήσεις. Ήταν ένα σχέδιο το οποίο θα εκπονούνταν με δεσμευμένους πόρους, θα εκπονούνταν βέβαια από τεχνοκράτες μετά από κοινωνικό διάλογο και το οποίο θα είχε εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Το οποίο θα ήταν ολοκληρωμένο. Θα μιλούσε για απασχόληση, θα ενέτασε και συντομεύω για να μιλήσουν και άλλοι. Την τροποποίηση του χώρου ταξικού. Εννοείται ότι ήμασταν μέσα στην πρώτη ομάδα. Το χώρο ταξικό της ΣΑΜΟ έχει δεσμεύσει πολύτιμες εκτάσεις για να εκδηλωθούν. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουμε μείνει εκεί. Είναι κάτι λοιπόν που είναι προτεραιότητά μας. Είναι κάτι που η πολύτιμη βοήθειά σας ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιστεύω ότι θα συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο και για να μην μακρηγορεί είναι αυτό που θέλουμε εμείς και για να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω και για να μην χάσουμε άλλα. Κάποια θέματα οι προλαλήσαντες τα έδειξαν. Εμείς
θα μιλήσουμε και για τον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού μας. Θέλουμε μείωση στο ΦΠΑ, θέλουμε ασφαλιστικές εισφορές λιγότερες, θέλουμε μισθούς που να πάρουν οι εργαζόμενοι ώστε να μπορούν να εργάζονται στις επιχειρήσεις αξιοπρεπώς και να μπορούν να μείνουν και το χειμώνα στο νησί μας. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο που ύστερα από την ψήφιση του νόμου για την ιδιωτική παιδεία που έχει τα καλά της, πρέπει να κοιτάξετε πώς θα μας ενισχύσετε σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όχι μόνο στη Σάμμο. Η οικονομία εδώ του νησιού και ιδιαίτερα της Δυτικής Σάμμου βασίζεται στο Πανεπιστήμιο. Είναι τα παιδιά μας, πρέπει να τα βοηθήσετε. Δεν είναι δυνατόν, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, να έχει 37 ευρώ το εισιτήριο από τον Πειραιά για το Ηράκλειο, που είναι μακρινότερη απόσταση από ότι Σάμμος Πειραιά στην οικονομική θέση, και εμείς να πληρώνουμε 74 ευρώ. Μπαίνουν μέσα επισκέπτες και μπαίνει μέσα κόσμος ο οποίος βγάζει εισιτήριο για τυχείο παράδειγμα που είναι φθηνότερο και κατεβαίνει στο νησί μας. Ευχαριστώ. Ένα καλό και πιστά μου. Στο παρασύμπι. Και το δίκαιο που ανοίγει λίγο. Α, ωραία. Δεν ξέρω αν ξέρω. Ξέρω, τι ξέρω. Παρέτε. Στο πάρα πολύ. Γιάννη Πρόεδρε και από μένα. Γιάννη, να είστε καλά. Γιατί η Σαββιακή Επανάσταση ένα βιβλίο. Διηγήματα από τη Σάμμο για να διαβάσετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Ναι, αυτό δεν πρόκειται να γίνει, δεν ζαλιστώ. Και η Σάμμος, η ιστορία της, για να την έχετε στο γραφείο σας και να μας θυμάστε και να σας ευχηθούμε καλό ταξίδι και να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι η ελάχιστη υπόσχεση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα επιστρέψουμε με περισσότερο χρόνο. Καλή επιτυχία στις εκλογές και σας περιμένουμε. Ευχαριστώ, το στέλνεις εκεί.